Χιλιάδες Πολωνοί συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά της υποδοχής μεταναστών στην Πολωνία. Στην πρωτεύουσα Βαρσοβία, ο αριθμός τους ξεπέρασε τα 1.000 άτομα, ενώ στην πόλη Κατόβιτσε οι διαδηλωτές έφτασαν τις 3.000. Εκεί οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Η Σιλεσία είναι ενάντια στους μετανάστες» και κρατούσαν πλακάτ με ξενοφοβικά και αντιϊσλαμικά μηνύματα. Ταυτόχρονα όμως η Πρωθυπουργός Εύα Κόπατς, που έχει υποσχεθεί ότι θα δεχθεί στο πολωνικό έδαφος 7.000 μετανάστες, πρωτοστατεί στις πρωτοβουλίες κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Πήρε μπογιά και ρολόγια να σβήσει ρατσιστικά μηνύματα από τα σοκάκια της Βαρσοβίας, εικόνες και φωτογραφίες που αναπαρήχθησαν στο διαδίκτυο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.